Είναι αρνητικό, αλλά επειδή ξέρω ότι όποτε έρχομαι κοντά, κάνεις μια κίνηση τύπου φοβάσαι. Σήμερα πολλές κυρίες δεν μπορούν να γίνουν. Σήμερα δεν σε πειράξω. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε, να ξεκινήσουμε με το Rising, γιατί έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Τι κάνετε? Βλέπω τον παπά απέναντί μου της 14χρονης, της Σύνθειας. Good morning. Welcome to Face Corda Show. Morning Show, Face Corda. Λοιπόν, πάμε να δούμε χτες τι έγινε. Ένα γενικό βίντεο, όλες τις φωνές οι οποίες ήταν υπέροχες χτες. Έκλαψε η Βανδύ. Εξαιρετικές οι φωνές χτες. Και εκεί που ηρεμούσες, τσακ, ερχόταν μια άλλη ιστορία, ένας άλλος διαγωνιζόμενος που έκλειβε πάλι τις εντυπώσεις. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο που σήμερα είναι μαζί μας. Live του Rising Star για το 2017. Σήμερα οφείλω να ομολογήσω ότι αν ήσουν στην εποχή των ελληνικών ταινιών του 70, ο Κωνσταντάρας έπρεπε να τρέμει, να ξέρεις. Σταυρωμένη πατρίδα, μες στα μάτια σου είδα. 93% Κωνσταντίνος Σικοτάκης. Θα μπορούσε να έχει παίξει το Σούπερμαν. Ξέρεις, έχεις κάνει αυτή με τα γυαλιά όλο αυτό το πράγμα, δεν της και είναι κάτι άλλο. Αρκετό άγχος και φαινότανε και επίσης είναι φυσιολογικό γιατί είσαι και 16 χρονών, μην τρελαθούμε. Εμείς είχαμε άγχος πριν που βγήκαμε να τραγουδήσουμε, που δεν είμαστε 16, είμαστε και 2-3 χρόνια μεγαλύτεροι. Πώς κάνεις έτσι. Κρυβελόγια, Κώστα, κρυβελόγια. Κάπου σε ξέρω, ρε φίλε, θυμάστε. Και εγώ κάπως έτσι. Γνωρίζεστε, 88% Αποστόλης. Από ό,τι κατάλαβα είστε φίλοι με τον. Ναι, είμαστε φίλοι. Εσύ τι είπες, περάσει το Rising? Όχι, δεν κάνω, δεν το έμαθα τελευταία στιγμή. Βασικά όταν εγώ δήλωσα δεν ήξερα καν ο Χρήστος αν θα είναι στην Επιτροπή. Μπράβο. Δεν ξέρω, κάτι παθαίνω με αυτές τις φωνές έτσι, τις γυναικείες, τις λίγο πιο βαριές, μπάσες. Πραγματικά είναι αυτό που έχει. Θα μπορούσα να αναφερθώ και να συγκινηθώ. Τώρα με κοροϊδεύει, Αντώνης, εδώ, αλλά εγώ ήμουν έτοιμος να βουρκώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι η σχέση σας ακριβώς? Είναι κόρη μου. Κόρη μου. Να τη χαίρεστε. Τι ωραίο πράγμα. Μόλις 14 ετών αυτό το πραγματικό αφεντικό ταλέντο, Σύνθια. Είναι μοναδική. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και με διέλυσες πραγματικά την ώρα που γύρισες και κοίταξες τον μπαμπά σου μέσα στο κοινό. Τι να πω, κορίτσι μου, είσαι ευλογημένο παιδί. Για κάτι τέτοιες φωνές είναι σωστό να γίνονται αυτά εδώ τα talent show, όχι μόνο το Rising Star και άλλα talent show. Γιατί πραγματικά πού θα πήγαινε τώρα αυτό το παιδί να το ακούσουμε και να έχει την καλύτερη έναρξη για μια πολύ μεγάλη καριέρα που σίγουρα θα έχει στη ζωή του. Πιστεύω πως θα τα καταφέρω και με την νίκη. Για μια ζωή στο λέω γιατί πεις ότι πιο όμορφο έχω δει. Δεν έμπαινε στο παιχνίδι, το κατάλαβες, δεν πήγαινε καλά η ψηφοφορία από Ρη Νικόλα. Όμως ο Χρήστος Μάστορας κάνοντας χρήση του δικαιώματος που έχει ένας κριτής, κάθε κριτής για μία φορά εδώ στην πρώτη φάση του Rising Star, το Golden Arrow όπως το λέμε εμείς, σε βάζει στο παιχνίδι με το έτσι θέλω, γι' αυτό έγινε χρυσό το βελάκι του Χρήστου Μάστορα. Τα ξένα σου πάνε περισσότερο. Μπράβο, γιατί έπρεπε να είναι πολύ άδικο να μην είναι στο Rising Star. Φοβερή φωνή ο άνθρωπος αυτός. Σε παρακαλώ, τραγούδα μας, το αγαπημένο σου τραγούδι. Σε αυτό το δίσκο το καινούριο υπάρχει ένα τραγούδι που το αφιερώνω στην κόρη μου. Να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς, γιατί είναι δύσκολο χωρίς. Είναι βαριά η μοναξιά, δεν την αντέχει η καρδιά.
94% πήρε η Ρο. Εδώ μιλάμε για τον άνθρωπο ορχήστρα. Μου έκανε εντύπωση αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Θα μπορεί να τα λέω, αλλά δεν είναι. Και πάει στα πόδια. Εντάξει, είπαμε, έχουμε κρίση, αλλά έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να συνοδεύσουμε με όργανα. Μην αγχώνεσαι. Μην ακούσει τον Αντώνη, είναι υπέροχη. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Ιρό. Εγώ θα σε πάρω. Φέρτο να το βάλει διάσημα στο χέρι να αρχίσει από τώρα να κάνει πρόβα. Εγώ θα το πάρω. Θα σε εξορκίσω. Είπα και ο πίσω μου. Είμαι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια και έχω αποκτήσει 2 όμορφα κοριτσάκια. Ο μπαμπάς είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Να πεις ευχαριστώ στους κριτές που σέσουσαν στο τέλος και πάτησαν θετικά με 78%. Δεν γινόταν σήμερα σε αυτά τα καινούργια που έχεις αποδείξει εδώ πέρα. Είναι τα καινούργια, όχι τίποτα. Ναι, αλλά ας πω κάτι, δεν γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Γέρμα η ιστορία, γέρμα η ιστορία, η αγάπη το λατέμα, η αγάπη το λατέμα, σου πω δυναμία, από δάκρυο στο δέρμα. Είμαι μουσικός του δρόμου και παίζω μουσική στη πλατεία Κουδιά, στην Αθήνα. Ξαπίνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. 95% Σωτήρης. Εσύ τραγουδάς στην πλατεία Κουδιά. Πλατεία Κουδιά και σε άλλα μέρη, αλλά ναι. Είχα εστιάσει εκεί, ένιωθα πιο άνετα. Δεν είναι κακό καταρχήν, επειδή εγώ το είπε και ο Αντώνης πριν, ήμουν στο Λονδίνο 2-3 μέρες και κατεβαίνεις εκεί στο... Δρόμος στο είναι... τρένο και ακούς ας πούμε κάτι φωνές που λες Παναγιά μου, ποιος είναι αυτός. Είναι άνθρωποι καλλιτέχνες που τραγουδάνε για τον κόσμο και βγάζουν λεφτά από αυτό, δεν είναι κακό δηλαδή. Στην Ελλάδα απλώς δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Εγώ ξεκίνησα στον δρόμο για να νιώθω ελεύθερος. Πιστεύω ότι στην επόμενη φάση που θα είσαι με μια από τις ομάδες που είτε τη δική μου είτε των παιδιών, αλλά μάλλον τη δική μου θα είσαι από ό,τι βλέπω. Λέω τώρα, δεν ξέρω, να δούμε τώρα, αν προλάβω. Παιδιά, όποιος προλάβει είναι εδώ πέρα. Δεν έχει εδώ πέρα να διαλέγουν τα παιδιά. Δεν σας αφήσω να πάρετε καμιά ανάσα, τίποτα. Ποιος διαλέγει πρώτος, εγώ. Και τελευταίος εγώ. Αυτή η διαφορά. Δώστε του και το κύπελο να φύγουμε. Εγώ. Σε παρακαλώ, πάρε 5 κιλά τουλάχιστον. Άστο κορίτσι, μια χαρά είναι. Πάρα πολύ αδυνατή. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω λίγο να πάρεις. Έλα, ξεκίνα από τώρα, έλα εδώ αγαπημένα. Έλα στο σένα. Ένα φρουτάκι. Αυτό αδυνατίζει ρε τώρα, δεν παχαίνει. Εξαρτάται πόσο θα φας. Γιώργο μου. Τρία κουτιά έχει ξεκίνησε. Θα στο κάνει το κουτί μέχρι τώρα. Η Ίνκα δίπλα σου ήταν σαν γραβάτα. Μπορούσαμε και τώρα μπροστά σου. Να βγάλω το παπιό, θα φορέσω την Ίνκα δηλαδή. Γιατί εντάξει. 3, 2, 1, στο Rising Star. Η Επιτροπή του Ρυθμού έλαβε πάρα πολλές συμμετοχές. Οι υποψήφοι έστειλαν στο ραδιόφωνο αρχείο με τη φωνή τους και τελικά απόψε έχουμε τον μεγάλο νικητή. Ο νικητής του Ρυθμού λοιπόν είναι ο Στέλιος Τσάκωνας. Έλα Στέλιο, έλα. Θα επιλέξει ο κόσμος ουσιαστικά ανάμεσα σε 2 τραγούδια ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο Στέλιος. Προσέξτε. Πολύ δημοκρατία, ρε φίλε. Πολύ δημοκρατία. Πολύ δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Τα πάντα. Τόσο δημοκρατία. Στο επόμενο επεισόδιο θα ψηφίσουν και ποιο θέλουν και παρουσιαστές στο Rising Star, ποιος θέλουν και ακριτές, τα πάντα όλα, θα μας καταργήσουν όλους. Λοιπόν. Φώναξε τον Kim Jong εδώ να γίνει το χαμός. Το πρώτο τραγούδι που μπορείτε να επιλέξετε να τραγουδήσει εδώ ο Στέλιος είναι «Τα σχοινιά σου» που έχει τραγουδήσει ο Παντελής Παντελίδης. Και το δεύτερο τραγούδι που μπορείτε να ψηφίσετε είναι του αξέχαστου Αντώνη Βαρδί, το «Δεν θα με ξεχάσεις». Ποιο τραγούδι θα πει ο Στέλιος Τσάκωνας? Θα σχοινιάσει το Παντελή Παντελίδη. Ναι, αυτό είναι, αυτό κέρδισε. 68,1%. Μα γιατί φαντάσου όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ' τα σχοινιά σου. Όχι μόνο σήκωσε στον τοίχο, αλλά ισοφάρισε στο ρεκόρ του Rising Star με 98%. Oh my god, έχω πέσει κάτι από τα γέλια. Παιδιά, πηγαίνω. Ωραίμος είναι, τη φωτογραφία είμαι σίγουρος. James Bond, ρε Γιώργο. Είσαι ο επόμενος James Bond. Ναι. Τώρα έτσι πρέπει να είσαι. Δεν έχω αρνηθεί, αλήθεια είναι. Θα το ξανασκεφτώ τώρα. Ραντεβού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Μπράβο.
Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο πορτοκαλικό. Πολύ ωραίο επεισόδιο. Δεν τελείωσε και πολύ αργά χτες. Δηλαδή γύρω στη μία και 20. Ναι, εγώ περίπου αποκοιμήθηκα γύρω στη μία, μία και κάτι και τελείωνε. Ήταν πάνω στο κλείσιμο. 98% να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε από το τέλος. Γιατί είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Είχαμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρω τώρα το ξεπέρασε. Στο πρώτο επεισόδιο πόσο έχει φτάσει. Το ίδιο, 98 πάλι. Ποιο ήταν. Πώς ήταν ο 16χρονος που είχαμε φέρει και εδώ. Το μάθαμε σίγουρα μετά από τα τσιπολίτα πανέση. Αλλά και χτες ο Στέλιος τα έδωσε όλα. Στέλιο μου συγχαρητήρια και πάλι. Και η Σύνθια εκπληκτική που είναι μαζί μας. Θα τα πούμε με τα παιδιά στη συνέχεια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Ίνκα. Λέω δεν ξέρω γιατί. Γιατί σίγουρα... είναι πολύ προσωπικό ναι, το θέμα της φωνής. Ναι. Ναι. Ναι, και έχει μια προσωπική ιστορία. Ένα μένει κορίτσι, στη Σαντορίνη. Ναι, ήρθε μετά από χρόνια να δει τη μητέρα της που δούλευε στη Σαντορίνη. Και ένα κορίτσι που ήρθε, έμαθε εδώ τα ελληνικά και ήθελε να κάνει τον έρωτα πραγματικότητα. Και του έδωσε ευκαιρία. Κιόλα. Είναι ταλαντούχο πλάσμα, κάνει πολλά ωραία πράγματα. Μου άρεσε όπως τραγουδούσε, δηλαδή αυτό που. Το ζούσε. Ναι, ρε παιδί μου, είχε ψυχή. Έχει μου άρεσε ενέργεια, πάρα πολύ. Με κρατούσε έτσι, κοιτούσα πάρα πολύ. Παιδιά, η κοπέλα που έκλαψε βαρδί πραγματικά ήταν φοβερή. Εσύ, πραγματικά. 14 ετών και να καταλαβαίνεις ότι φωνή της εντυπωσίασε. Μα 14 ετών το καταλαβαίνεις τη φωνή της αυτή. Και η Κελεκίδη μ' άρεσε εμένα, που είπε Λεωνόρας Βουγανέλη, τη θάλασσα. Εμένα μ' άρεσε πολύ, παιδιά, και ο Καριστινός που τραγουδάει στον δρόμο. Ήταν εξαιρετικός. Ο Καριστινός τι ποσοστό πήρε, 95%. 95%. Ο οποίος τραγουδάει. Τραγούδησε Χαρούλη χθες. Στην πλατεία Κοντζιά. Κυρίως στην πλατεία Κοντζιά. Αυτό το έκανε για να βγάλει. Έχουμε μετά και δηλώσεις που θα τα δούμε αναλυτικά, Θεή.